Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια των Κυπριακών Αρχών θα περάσουν αύριο 178 κοιμήλια εκκλησιαστικής τέχνης, τα οποία κλάπηκαν από τον Τούρκο Αρχαιοκάπηλο Αϊτή Τικμέν από τις κατεχόμενες εκκλησίες μας αμέσως μετά την τουρκική εισβολή. Πάμε στην κυρία Τασούλα Χατζητοφή, πρόσφυγα από το Βαρόσι, πρώην επίτιμο πρόξενο της Κύπρου στη Χάγη, η οποία πρωταγωνίστησε στις προσπάθειες επιστροφής στο θρησκευτικό θησαυρό. Κυρία Χατζητοφή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Ολλανδία. Λοιπόν, επιστρέφονται μοσαϊκά από την Παναγία της Κανακαριάς και τοιχογραφίες από την Εκκλησία του Αντιφωνητή. Στο τέλος η αλήθεια έλαμψε. Ναι. Ακούστε, ταύτισα τη μοίρα των κλεμμένων θησαυρών μας με τη μοίρα του κάθε πρόσφυγα όπως εμένα. Η κάθε επιστροφή μου έδινε ελπίδα για τη δική μου την επιστροφή στο Βαρόσι. Εύχομαι λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Εκκλησία Κύπρου να βρουν το θάρρος μέσα τους και να προβάλλουν την τεράστια σημασία που έχουν τα κοιμήλια μας στον απλό Κύπριο, αλλά και στον τέος Αρχιεπίσκοπο που αγωνίστηκα δίπλα του. Θέλω να σας πω ότι έχω γυρίσει αρκετά μέρη του κόσμου και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η πιο πολύτιμη θησαυρή της Κύπρου είναι η αυθεντική Κύπρη με αξίες, πιστεύω και ιδανικά. Είναι η κρυμμένη και καταπιεσμένη θησαυρή της Κύπρου, τους οποίους πρέπει να προβάλλουμε ανά τον κόσμο. Για μένα, τους κλεμμένους θησαυρούς τώρα έχουν αναλάβει άλλοι. Και εγώ θα προσιλωθώ στους κρυμμένους θησαυρούς της Κύπρου, στον κόσμο της και το τι σημαίνουν αυτά τα κοιμήλια για αυτούς. Ήταν δύσκολος αγώνας, κυρία Χατζητοφή. Και έχουμε ακόμη αγώνα να κάνουμε, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν. Ναι, αλλά όπως σας εξήγησα, η μεγαλύτερη σημασία όμως δεν είναι να προβληθούν αυτοί οι θησαυροί σαν αντικείμενα τέχνης. Θα πρέπει να προβληθεί ανά τον κόσμο η σημασία που έχουν αυτοί οι θησαυροί, είτε ιστορικοί είναι είτε θρησκευτικοί, στον κόσμο της Κύπρου. Ακριβώς. Μόνο έτσι θα καταλάβει ο κάθε ξένος την αξία που έχουν, όχι σε λεφτά, αλλά σε συναισθηματικό και ιστορικό. Είναι η ρίζα μας, είναι η ρίζα μας, κυρία Χατζητοφή. Εμείς είμαστε αυτά. Ακριβώς. Και με το να επαναπατρίζουμε αυτούς τους θησαυρούς είναι ένας τρόπος διεκδίκησης του δικαίου μας σαν πρόσφυγες ή σαν Κύπροι που ακόμα περιμένουμε ειρήνη στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Χατζητοφή, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση σας στο δελτίο μας. Αλλάζουμε θέμα και